Θα κάνουμε μια οριστική και τελική αναφορά στα μαθηματικά, γιατί σαν λιγάκι μου φαίνεται ότι έχουν δυσαρεστηθεί οι μαθηματικοί. Λοιπόν, καταρχήν ο Αριστοτέλης έλεγε ότι τα μαθηματικά αποτελούνται από νοητές έννοιες και σε αντίθεση με τις αισθητές. Νοητές έννοιες είναι αυτές που υπάρχουν μέσα στη διάνοιά μας και αισθητές αυτές που κατασκευάζονται ή που τις βλέπουμε στη φύση. Λοιπόν, ένας φίλος δημοσιογράφος που αντιπαθούσε τα μαθηματικά, πάρα πολύ γνωστός, δεν ανάγκη να σας πω το όνομά του, έλεγε πως για μένα τα μαθηματικά είναι ένα εξελιγμένο τσεκούρι. Δεν συμφωνώ καθόλου. Είναι μια σπουδαία επιστήμη. Έχει, εκτός του ότι είναι επικουρική της τεχνολογίας και την προχώρησε πάρα πολύ, όλες οι θετικές επιστήμες, τα κομπιούτερ, τα τηλέφωνα και αυτά, οφείλουν την εξέλιξή τους και η κοσμολογία στα μαθηματικά. Εκείνο το οποίο μας ξενίζει εμάς τους μεγάλους ανθρώπους είναι ο χειρισμός των κομπιούτερ. Ο άντρας μου και ο αδερφός μου, ο μεγάλος, δεν τα πλησίαζαν γιατί έλεγαν ότι δεν ξέρουμε τι θα πατήσουμε, τι θα γίνει και έχουμε την εντύπωση ότι πρέπει να πάμε να σπουδάσουμε 5 χρόνια προγραμματιστής και μετά να ασχοληθούν με τα κομπιούτερ. Εγώ τους έλεγα, όχι δεν είναι έτσι, γιατί υπάρχουν οδηγίες. Τέλος πάντων, μούστα είναι αυτά. Λοιπόν, τα μαθηματικά είναι σπουδαία και σπουδαία είναι και η αραβική αριθμή, οι οποίοι βοήθησαν πάρα πολύ το δεκαδικό σύστημα, γιατί για σκεφτείτε να γίνονταν υπολογισμοί με λατινικούς ή με ελληνικούς αριθμούς. Στα μεγάλα νούμερα θα ήταν κάτι αδύνατο. Εκείνο το οποίο δεν κατανοούν οι άνθρωποι της περασμένης ηλικίας είναι τα σύνορα, τα οποία είναι, όπως έχουμε ξανά αναφέρει νομίζω, αποτέλεσμα της μαθηματικής λογικής, η οποία εννοεί να ελέγχει την λογική πριν ορίσει τι είναι αριθμός. Η έννοια του αριθμού, ακόμα και της μονάδας, είναι πάρα πολύ δύσκολο να περιγραφτεί και εάν υποθέσουμε ότι γίνει μια φιλοσοφία των μαθηματικών και πιάσουμε έναν τους αριθμούς και λέμε τι αντιπροσωπεύουν και στη συνέχεια με αυτή τη λογική πάμε να ελέγξουμε την λογική, την κατά αυτό λογική γίνεται ένας κύκλος και μπερδεύονται τα αισθητά με τα νοητά και γίνεται ένας φαύλος κύκλος. Ένα παιδάκι μέσα σε ένα θέατρο, σε ένα σινεμά, την ώρα που πεζόταν ο Μπάτμαν, σηκώθηκε και άρχισε να σκοτώνει ανθρώπους. Γιατί αυτή είναι η κακή πλευρά της τεχνολογίας. Μπέρδεψε τους ανθρώπους που έβλεπε στις οθόνες, με τους πραγματικούς ανθρώπους και τρελάθηκε. Λοιπόν, σκοπεύω να ανοίξω ένα σύγχρονο τυπολόγιο, να καθίσω ξανά να μελετήσω, γιατί να δω γιατί με ξενίζουν τα σύνορα, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν υπάρχει, λέει, το σύνολο των συνόλων. Διότι θα ήταν, λέει, μέλος του εαυτού του. Μα δεν είναι μέλη του εαυτού του τα σύνολα. Όταν λέμε το σύνολο των ακεραίων, οποιοδήποτε ακέρι δεν περιλαμβάνονται μέσα από το σύνολο και ένας πολύ μεγάλος ακέρος δεν θα είναι μέσα στο σύνολο. Το σύνολο των ακεραίων και ο ακέρος είναι κάτι διαφορετικό. Φαίνεται πως εμείς τα διδαχθήκαμε αλλιώς στα μαθηματικά και γι' αυτό μας ξενίζουν. Δεν θα πω περισσότερο γιατί δεν θα με χωρέσει. Λοιπόν, έβγες στα μαθηματικά, δεν είναι εξελιγμένο τσεκούρι, έχει άδικο συγγραφέας. Τώρα αντιπροσωπεύουν, πάντοτε έχουν θεωρίες και από τη θεωρία στην πράξη,
στην πραγματικότητα πλέον υπάρχει διαφορά και σας βάζω παράδειγμα τον μαρξισμό που στη θεωρία ήταν ανθρωπισμός και στην πράξη έγινε μια στιγμή δικτατορία. Λοιπόν, άλλο θεωρία και άλλο πράξη. Και ο Γκέντελ, ο μαθηματικός, εφεύρεκε το θεώρημα της μη πληρότητας. Μια θεωρία, αν δεν αποδειχθεί στην πράξη, δεν ισχύει. Ο Αϊνστάιν έγινε διάσημος όταν αποδείχθηκε ότι η τροχιά του Ερμή ξεφεύγει λόγω του μαγνητικού πεδίου, δεν το λέμε βαρυτικό πεδίο, του ήλιου. Και αυτό συμφωνούσε με την άποψή του και με τον τίτλο της αντιστοιχίας ενέργειας και μάζας. Λοιπόν, γεια σας μαθηματικοί και σας ευχαριστούμε.